Χαίρομαι που σε υποδέχομαι στην Αθήνα, καθώς πιστεύω ότι φτάνουμε πια στο τέλος αυτής της πρωτοφανούς κρίσης υγειονομικής την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και βέβαια η πρόοδος στο μέτωπο της πανδημίας θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πρόοδο στους ρυθμούς των εμβολιασμών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ξεπεράσει αισίως τα 7,5 εκατομμύρια εμβόλια τα οποία έχουν χορηγηθεί πια σε συμπολίτες μας. Αλλά από εδώ και στο εξής, ειδικά καθώς μπαίνουμε στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα τόσο των εμβολίων, όσο η προθυμία των υπόλοιπων συμπολιτών μας πια να εμβολιαστούν. Νεότερες ηλικίες, οι οποίες πρέπει να πιστούν και αυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία του εμβολιασμού, είναι κάτι στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια να κλείσουμε κάποια κενά σε εμβολιασμού συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ενδεχομένως να αντιμετώπισαν την διαδικασία με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Τώρα όμως δεν έχουν κανένα λόγο πια να είναι επιφυλακτικοί, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Και βέβαια απολύτως ασφαλή. Όλα τα εμβόλια, να το τονίσω, γι' αυτό έχει την σημασία του να το λέμε. Οπότε θα ήθελα στο πρόσωπό σου να ευχαριστήσω συνολικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πήρε την δύσκολη πολιτικά απόφαση να προμηθευτεί τα εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα διανύμει στα κράτη-μέλη με μοναδικό κριτήριο τον πληθυσμό τους και να μην κάνει καμία διάκριση μεταξύ χωρών, φτωχότερων, πιο πλουσίων, μεγάλων, πιο μικρών. Αυτό νομίζω ήταν μια σημαντική επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε επαρκή εμβόλια πια και για τον χειμώνα, για το επόμενο έτος, σε περίπτωση που φαίνεται αρκετά πιθανό να χρειαστεί μία επιπλέον ενισχυτική δόση για όλο τον πληθυσμό μας. Και νομίζω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ανοίγει η συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από τα θέματα υγείας. Μια συζήτηση στην οποία και εσύ θα έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε και πάλι χαίρομαι πολύ που σε υποδέχομαι στην Αθήνα και σε ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση σήμερα, να πω πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου σε αυτή τη συνάντηση, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη τη δικιά σας, της Ελλάδας, του Υπουργού σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ και ένα κέντρο εμβολιασμού, να είχαμε και μια συζήτηση με τον Υπουργό για τα θέματα που αφορούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Για μας έχει εξαιρετική σημασία να προχωρήσει, όπως είπατε και εσείς, το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, εύθραυστη φάση της πανδημίας, όπου έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι με τα εμβόλια που έχουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και για όλες τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και με δομικές αλλαγές, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά κρίσεις που μπορεί να έχουμε μπροστά μας. Για μας πρωταρχικός στόχος είναι να συνεχίσουμε όλοι μαζί, με τον ίδιο τρόπο όπως είχαμε μέχρι τώρα με τη στρατηγική για τα εμβόλια. Έχουμε ήδη ανακοινώσει και μια στρατηγική για θεραπευτικά προγράμματα, ώστε να υπάρχει ίση πρόσβαση σε θεραπευτικά σχήματα και για όλα τα κράτη-μέλη, ανεξαρτήτου μεγέθους, όπως και με τα εμβόλια. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνία με μία εταιρεία για το 22-23 και έχει ολοκληρωθεί χθες το βράδυ και δεύτερη συμφωνία με ακόμα μία εταιρεία για εμβόλια για το 22-23. Και θα προχωρήσουμε ξανά με ένα χαρτοφυλάκι που θα μας εξασφαλίζει, ιδιαίτερα όσο αφορά και τις μεταλλάξεις. Είναι σε όλα τα κράτη-μέλη αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι μία, θα έλεγα, καθοδική πορεία στον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού, ευτυχώς και στις νοσηλίες, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη των μεταλλάξεων, ιδιαίτερα της μετάλλαξης Δέλτα που, όπως ξέρετε, ταλαιπωρεί αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό θα θέλω να σας εκφράσω πραγματικά τις ευχαριστίες, τις δικές μου, της Επιτροπής της Προέδρου για όλη τη στήριξη
της Ελλάδας όλο αυτό το δύσκολο 1,5 χρόνο και θα είμαστε δίπλα σας για να μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί ώστε να εξέλθουμε το συντομότερο της πανδημίας.